πρώτη επίσημη εκδήλωση σήμερα της ομάδος που αφορά το οργανωτικό κομμάτι. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που παρουσιάζουμε σήμερα τον χορηγό των καρτών ενίσχυσης, όπως το λέμε εμείς, διαρκείας όπως είναι ευρύτερα γνωστές. Θα θέλαμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Φώτη Μούσκα με την πίτσα Σεραφίνο, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χρειάστηκε παραπάνω από 10 λεπτά για να μπορέσει να πιστεί για το πλάνο αυτής της ομάδος. Ένας γνήσιος φύλαθλος οπαδός του Παζιάννα, ο οποίος μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε τα τελευταία χρόνια να δείξουμε σε όλους ότι ο Παζιάννα είναι ένας και αδιαίρετος και δεν υπάρχει ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πολύμηση, έδειξε έμπρακτα γιατί αυτούς τους δύσκολους καιρούς πιο πολύ πιστεύω μετράνε οι πράξεις παρά τα λόγια, γιατί από λόγια έχουμε χορτάσει σε όλα τα επίπεδα. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με αυτή την ομάδα, που την αγαπάμε, που την πονάμε, που κάθε μέρα δίνουμε μεγάλο κομμάτι της καρδιάς μας και του εαυτού μας προκειμένου να πετυχαίνει πράγματα, ο Φώτης κατευθείαν ανταποκρίθηκε και έδειξε ότι με πολύ μεγάλη χαρά του θέλησε και αυτό να γίνει μέλος της οικογένειας. Επίσης, επειδή το κάνουμε πάντα αυτό, στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης θα πρέπει να παρουσιάσουμε και μια καινούργια παίχτρια, την οποία ουσιαστικά κλείνουμε το ρόστερ φέτος, η οποία είναι η Σταματία Διαμαντοπούλου. Έρχεται από τον Ολυμπιακό Βόλο, από ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία στο γυναικείο μπάσκετ. Η αθλήτρια έχει συμμετοχές στην Α2, είχε συμμετοχές στην Α1, είναι πολύ σημαντικό για μας. Είναι ένα νέο παιδί, σίγουρα με απειρία, αλλά δείχνει ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη διάθεση να βοηθήσει. Και πιστέψτε με, εμένα προπονητικά μου βάζει πολύ δύσκολα, γιατί αυτά τα 5 χρόνια που είμαι στην ομάδα δεν είχα ποτέ ψηλή παίχτρια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, με βάζει και εμένα στη διαδικασία να αρχίσω να διαβάζω, να δω πώς είναι να έχεις ψηλό παίχτη σε μια ομάδα. Μακάρι να είναι καλή, μακάρι να έχει όρεξη. Όχι, μακάρι να είναι καλή, είναι. Μακάρι να έχει όρεξη για να δείξει το πόσο καλή είναι μέσα στο γήπεδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το φίλο Φώτη και την πίστη Σεραφίνο για την χορηγία. Να ευχαριστήσουμε τον Σωτήρη και τον Καφέ Πρέσβη που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μας φιλοξενεί σε αυτή την εκδήλωση. Να καλωσορίσουμε τη σειρά μου στη Σταματία. Να της ευχηθώ να έχει υγεία, διάθεση για προπόνηση και δουλειά. Καλή διαμονή στην πόλη μας. Αυτά, να έχουμε μια χρονιά συνέχεια της περσινής μαγικής χρονιάς για την ομάδα και να είναι σίγουροι φύλαθλοι ότι εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, αυτή η ομάδα να κρατάει ψηλά τη σημαία του Παζιάννα, γιατί όπως εσείς οι ίδιοι γράφετε, αυτή η ομάδα είναι το καμάρι των οπαδών. Αυτά έχουμε, τίποτα άλλο. Καλή χρονιά να έχουμε υγεία. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλους τους ανθρώπους της ομάδας, γιατί με βοήθησαν πάρα πολύ με το που ήρθα, που ενδιαφέρθηκαν για μένα, έτρεξαν και όχι μόνο στο αγωνιστικό το κομμάτι, αλλά και στη συμβίωσή μου εδώ πέρα με τις παίκτριες, με την πόλη. Ήρθα σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, από ό,τι ξέρουμε ιστορία. Ελπίζω να καταφέρω να δώσω το καλύτερο μπορώ για αυτά που θέλετε. Και εύχομαι υγεία σε όλους τους παίκτες, να έχουμε μια καλή ομάδα, μια καλή αγωνιστική χρονιά και να καταφέρουμε το στόχο που έχει βάλει η ομάδα και αυτά που θέλει ο προπονητής από την ομάδα. Εγώ από την πλευρά μου ανταποκρίθηκα αμέσως στο κάλεσμα της διοίκησης της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Παζιάννα. Πέρσι είχα βοηθήσει χορηγικά την ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου. Φέτος βοηθά τη γυναικεία ομάδα. Ο Παζιάννα είναι μια μεγάλη οικογένεια, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Να ευχηθώ από την πλευρά μου υγεία στα κορίτσια, να αγαπάνε τη φανέλα με τον τάβρο στο στήθος και να έχουμε καλά αποτελέσματα στο κήπεδο. Αυτά, καλή χρονιά να έχουμε.